Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Αυτό το ήρεμο πρωινό, η αλήθεια είναι που το μόνο που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι τα τζιτζίκια. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε unboxing από ένα προϊόν το οποίο δεν είναι καινούριο, δεν έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα, απλά τώρα με έπιασε εμένα να θέλω να το αγοράσω και μετά από μια ταλαιπωρία περίπου μία-μιάμιση εβδομάδας ήρθε στα χέρια μου. Είναι ένα προϊόν το οποίο αγοράστηκε από την Cosmote. Είναι σε αυτό εδώ πέρα το πολύ μικρό κουτάκι, όπως βλέπετε. Αυτό βέβαια μέσα το κουτάκι έχει μια άλλη συσκευασία, γιατί είναι ένα κινητό. Είναι το Huawei Mate XS. Ήθελα να πάρω ένα κινητό με αναδιπλούμενη οθόνη. Ήθελα να πάρω ένα κινητό με αναδιπλούμενη οθόνη που να είναι από την Huawei, γιατί δεν είμαι πολύ fan της Samsung. Τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, ό,τι έχω πιάσει στα χέρια μου δεν με έχει ικανοποιήσει. Όχι κατασκευαστικά, αλλά από θέμα λειτουργικού, από θέμα εφαρμογών, από τα πάντα. Όχι γιατί δεν είναι διαθέσιμες πολλές, απλά αυτές που είναι εκ των προτέρων στην συσκευή εγκατεστημένες, δεν είναι του δικού μου γούστου, να το πω έτσι απλά. Οπότε λοιπόν, θα ανοίξουμε τη συσκευασία αυτή. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε όμως να προχωρήσουμε στο unboxing για να το δούμε. Έχω εδώ κοπίδι, έχω εδώ ψαλίδι, δεν ξέρω τι θα χρειαστεί από τα δύο, αλλά από ό,τι το βλέπω μάλλον για ψαλίδι θα μας πάει. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο παίρνουμε και το κόβουμε ούτως ώστε να ανοίξει. Το βγάζουμε από τη συσκευασία και το κουτί το οποίο μένει είναι αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε. Αυτή λοιπόν εδώ πέρα η συσκευασία, μέσα περιέχει την συσκευασία του κινητού και πάμε να το ανοίξουμε γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να το δω. Είναι ένα κινητό το οποίο με εξίδαρε εξ αρχής. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πιάσω στα χέρια μου το Mate X το 2 για τον τρόπο που έχει κατασκευαστεί. Ο οποίος τρόπος που έχει κατασκευαστεί είναι πάνω κάτω ίδιος με τον τρόπο που έχει κατασκευαστεί το Galaxy Z Flip 3, κάπως έτσι λέγεται, το τελευταίο που έχει βγάλει η Samsung, το Flip. Η συσκευασία όπως τη βλέπουμε είναι αυτήν εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα το πολύ μικρό κουτάκι. Μέσα το κινητό είναι ανοιχτό, δεν είναι κλειστό όσον αφορά το πώς το έχουν αποθηκεύσει. Έχει περιτύλιγμα από πλαστικό, θα το ανοίξουμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, το κόβουμε προσεκτικά, όπως θεωρητικά κόβουμε όλες τις υπόλοιπες συσκευασίες. Το ανοίγουμε. Αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, Huawei Mate XS co-engineered with Leica. Είναι αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπουμε στη συσκευασία. Έχει γύρω-γύρω τα αυτοκόλλητα. Από πίσω τη γράφει, η συσκευή είναι το μοντέλο TAH-N29M με ενσωματωμένη μπαταρία, φορτιστής USB καλώδιο, κάρτα εγγύησης, ακουστικά, θήκη προστασίας, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, TP προστατευτική μεμβράνη. Οκ, θα το δούμε όλα τώρα. Έχει ακόμη ένα αυτοκόλλητο το οποίο πρέπει να ανοίξουμε. Άρα λοιπόν τώρα που το ανοίξαμε και αυτό... Α, είναι μαγνήτης! This product is a foldable phone with a flexible screen and it is normal for a slight bulge to appear on the central seam. If you have any doubts, consult the retailer before purchasing or unpacking. Θα το δούμε αυτό τι είναι. Και εδώ είναι ο μαγνήτης που σας είπα. Άρα λοιπόν παίρνουμε, το ανοίγουμε και είναι έτσι. Είναι αυτό εδώ πέρα ακριβώς όπως το βλέπουμε. Αυτό εδώ είναι το κινητό. Το ανοίγω με προσοχή. Αυτό εδώ πέρα σαν συσκευή είναι περίπου στα 300 γραμμάρια. Δεν είναι 295-305. Τώρα εντάξει, πάνω κάτω είναι αυτό. Μαζί με την μπαταρία είναι το βάρος το συγκεκριμένο. Η οθόνη του, όπως το βλέπουμε τώρα, εγώ θα σας τονίξω ούτως ή άλλως, όπως το βλέπουμε, ξεδιπλωμένο, είναι περίπου στις 8 ίντσες. Το χρώμα του είναι... Το χρώμα του είναι το Interstellar Blue, έτσι το λένε, αν και εγώ που το έχω λίγο στο ίντερνετ δει και από τις φωτογραφίες και από τα πάντα,
για μαύρο το βλέπω, για να σας πω την αλήθεια, οπότε μάλλον γι' αυτό έχει να κάνει με το όνομα Interstellar, γιατί σου λέει διαγαλαξιακό και τέτοια, μαύρο είναι, δεν ξεγελιόμαστε. Αυτό εδώ πέρα, μέσα έχει τα precautions, που μας λέει ότι είναι ένα αναδιπλούμενο τηλέφωνο με ελαστική οθόνη, να προσέξετε, και σου λέει να μην πέσει νερό, άμμος και σκόνη για να μην μπει μέσα στο τηλέφωνο, ούτως ώστε να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής. Να προσέχουμε να μην μας πέσει ή να μην γρατσουνιστεί για να το προστατέψουμε ακόμη περισσότερο. Να βάλουμε μία θήκη στο τηλέφωνο. Θα δούμε και τη θήκη αυτή που λέει. Να μην μετακινούμε αυτό εδώ πέρα πάνω, το τηλέφωνο, εδώ πέρα μέσα, επάνω βασικά, όχι μέσα, στην οθόνη, έχει ήδη εγκατεστημένη μία μεμβράνη, μία πλαστική μεμβράνη για προστασία. Αυτό λέει να μην το αφαιρούμε και να μην επικολλούμε, να μην προσθέτουμε μία επιπλέον οθόνη. Εάν χρειάζεται να αντικαταστήσετε την αρχική προστατευτική μεμβράνη, μιλάτε με την Huawei και την εξυπηρέτηση πελατών. Μην κλείνετε, διπλώνετε δηλαδή ή ξεδιπλώνετε το τηλέφωνο όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 5 βαθμούς Κελσίου. Και επίσης έχει και οδηγίες για το πώς το ανοίγουμε και το πώς το κλείνουμε. Και μέσα λέει να επισκεφτούμε τον ιστότοπο για να διαβάσουμε περισσότερες προφυλάξεις. Ωραία, οκ. Okay. Συνεχίζοντας όμως να ανοίγουμε τη συσκευασία, πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Τραβάμε αυτό εδώ και έχουμε και λέμε. Έχουμε αυτό εδώ που επάνω έχει και την καρφιτσούλα για να μπορούμε να βάζουμε τις κάρτες στο κινητό, ούτως ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Μέσα μας έχει αυτά, η θήκη. Αυτό εδώ είναι η θήκη, θα τα ανοίξουμε όλα ούτως ή άλλως για να το δούμε. Και τι άλλο μας έχει εδώ, κάρτα εγγύησης, για το πώς θα βάλουμε τη μεμβράνη, το πλαστικό, τη θήκη που έχει επιπλέον. Ναι, οκ, okay, οδηγός γρήγορης έναρξης, ναι, στην άκρη και αυτό. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα μέσα. Έχουμε επίσης εδώ αυτό που βλέπετε, σας το δείχνω εδώ πέρα, είναι τα ακουστικά, εδώ πέρα επάνω. Μας έχει μία φωτογραφία που δείχνει τα ακουστικά, άρα έρχομαι εγώ και σας το ανοίγω. Αυτά είναι τα κλασικά ακουστικά που έχει η Huawei μέσα στις συσκευασίες όλες. Είναι τα κλασικά ακουστικά, τα ενσύρματα, με το βύσμα το USB-C. Τίποτα το τρομερό, δεν είναι κάτι που δεν το ξέρετε ή δεν το έχετε ξαναδεί ή οτιδήποτε, είναι αυτά εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, εγώ τα ξαναβάζω στη συσκευασία, γιατί ούτως ή άλλως αυτά δεν τα χρησιμοποιώ. Έχω πάρει τα FreeBuds Pro ούτως ή άλλως. Εδώ, σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, όπως το βλέπουμε εδώ επάνω, έχει το φορτιστή, άρα το ανοίγουμε, βγαίνει, ο φορτιστής είναι, δεν το λυπήθηκαν σε σχέση με τον άλλον, δηλαδή αυτός είναι και πιο μεγάλος. Αυτός μας δίνει μέγιστο 65 Watt και αν θυμάμαι καλά βέβαια το κινητό φορτίζει στα 55. Watt. Αυτό δηλαδή είναι το δικό του όριο στο Supercharge, που είναι και η τεχνολογία που υποστηρίζει αυτός ο φορτιστής. Επίσης δεν θα χρησιμοποιηθεί, για να σας πω την αλήθεια. Πρώτον, γιατί έχω τον άλλον από το Huawei P30 και δευτερευόντως γιατί έχω και έναν άλλον ο οποίος είναι πολυφορτιστής, δηλαδή αυτός που έχει πολλές στήρες USB επάνω. Εδώ αυτό, όπως το βλέπουμε το κουτάκι, πρέπει να έχει μέσα το καλώδιο, το USB-C. Ναι. Και από ό,τι βλέπω είναι ένα καλώδιο USB-C. Γιατί δεν είδα καν το φορτιστή. Τι είναι. Ναι, είναι ένα καλώδιο USB-C σε USB-C. Επίσης δεν θα χρησιμοποιηθεί γιατί έχω άλλα 4 καλώδια σε USB-C. Πάμε όμως να σας το ανοίξω για να το δείτε. Λοιπόν, ανοίγουμε το καλώδιο. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει επίσης αυτό εδώ πέρα το πλαστικό για να μπορούμε να το δένουμε και έχει και ακόμη ένα πλαστικό από την άλλη πλευρά για να το κρατάει. Τα βίσματα, τα σε. Ξαναμπαίνει μέσα, γιατί όπως σας είπα δεν θα το χρησιμοποιήσω. Έχω ανοιχτά, γιατί έχω παραγγείλει και εγώ καλώδια USB-C για να είναι 2 μέτρα
Άρα δεν βρίσκω το λόγο να μπω στη διαδικασία να ανοίξω και αυτό και να έχω ακόμη ένα καλώδιο ανοιχτό και να ψάχνω μες στο τέλος να μην ξέρω και τι να τα κάνω και πώς να τα αποθηκεύσω και όλα αυτά. Εντάξει, θα μείνουν μέσα στο κουτί τους για να γλιτώσουμε από όλη την ταλαιπωρία. Κάποια στιγμή ίσως και να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν. Εδώ βάζουμε μέσα αυτά. Αυτό θα το κρατήσουμε για λίγο ακόμη ανοιχτό όμως. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έρχεται η ώρα για να ανοίξουμε την πλαστικούρα που περιβάλλει το κινητό για να το δούμε. Τραβάω λοιπόν το πλαστικό όπως βλέπουμε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ανοίξει και να το βγάλω από τη θήκη του που είναι αποθηκευμένο. Αρχικά να πω λίγο το εξής. Θυμάστε που στο χαρτάκι το συγκεκριμένο ή στο άλλο, δεν θυμάμαι, μας έλεγε ότι μπορούμε να βρούμε ένα bump ή κάτι γενικότερα. Δεν φαίνεται τόσο έντονα, για να σας πω την αλήθεια. Δείτε το και από εδώ. Δεν φαίνεται τόσο έντονα το bump. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το πιάσει η κάμερα. Θα πρέπει δηλαδή να το δούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Αλλά είναι επί της ουσίας ακριβώς στο σημείο που διπλώνει η οθόνη. Σε αυτό το κομμάτι δηλαδή μπορεί να δούμε κάποια διαφοροποίηση τύπου ένα μικρό, πολύ μικρό βουνελάκι, το οποίο δεν θα πρέπει να δημιουργήσει πρόβλημα ούτε στην αίσθηση, ούτε στη χρήση, ούτε πουθενά. Αισθητικά και μόνο θα το βλέπουμε, που και πάλι θα το βλέπουμε μάλλον όταν μόνο η συσκευή θα είναι κλειστή. Όταν θα είναι ανοιχτή, δεν θα πρέπει να μας φαίνεται σε κάτι ή κάπου. Είναι λίγο αμυδρός μπλε, να το πω έτσι, αν φαίνεται. Εδώ πέρα αυτό το κομμάτι είναι που περιέχει αρκετά από τα κομμάτια τεχνολογίας τα οποία χρειάζεται και επίσης βολεύει πάρα πολύ για να κρατάμε και το κινητό. Εδώ από πίσω η συσκευή, όπως μπορούμε να δούμε, έχει όλες τις κάμερες, όπως επίσης έχει και το κουμπάκι με το οποίο απασφαλίζουμε, να το πω έτσι, την οθόνη για να μπορεί να ανοίξει. Γιατί αν το δείτε, εδώ πέρα η οθόνη έχει μια υποδοχή η οποία κλείνοντας πιάνει αυτό εδώ πέρα το δοντάκι για να μπορεί να κρατιέται. Γιατί η οθόνη, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα, κλείνει έτσι. Άρα ουσιαστικά όλο το δίπλωμα είναι εκτεθειμένο, αν μπορώ να το πω με αυτόν τον τρόπο ή κάπως έτσι. Και για να μπορούμε να την ανοίξουμε, ουσιαστικά πατάμε αυτό το κουμπάκι, μας το απελευθερώνει και το ανοίγουμε. Δεν το κάνουμε δηλαδή μόνο με το χέρι ή κάπως αλλιώς. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Από πίσω γράφει απλά Leica, έχει τον φακό εδώ πέρα, τις κάμερες, θα τα δούμε όλα αυτά, και γράφει και Huawei. Εδώ από κάτω έχει την υποδοχή για την φόρτιση. Είναι αυτή εδώ πέρα η θήκη, η θύρα, η USB-C που βλέπουμε. Όπως επίσης, εδώ, όπως μπορούμε να δούμε, έχει δύο μικρόφωνα. Έχει επίσης ένα μικρόφωνο εδώ από επάνω. Σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι είναι που βγάζουμε την θήκη για να βάλουμε τις κάρτες SIM για να μπορούμε να δουλέψουμε την συσκευή μας. Και αντίστοιχα αυτό. Okay. Δεν έχει κάτι άλλο η συσκευή. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που βλέπετε και εδώ από κάτω επίσης είναι το ηχείο της. Αυτό εδώ πέρα δηλαδή είναι που θα ακούμε τους ήχους και τα πάντα. Είναι πολύ μαζεμένο, πολύ διπλωμένο και πολύ συγκεντρωμένο. Απλά βλέπετε επίσης εδώ πέρα, σε αυτά εδώ πέρα τα δύο τα σημεία, που είναι ο βραχίωνας, να το πω έτσι, γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από την Huawei για να μπορεί να διπλώνει, να στέκεται, να στηρίζεται, να κρατιέται όλο αυτό. Τώρα, η συσκευή σαν συσκευή κλείνει έτσι, όπως το βλέπουμε. Έρχεται λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Εγώ προφανώς λίγο αυτή τη στιγμή το φοβάμαι, αλλά εκ των πραγμάτων αυτό έχει δημιουργηθεί για να μπορεί να συμβαίνει αυτό. Έρχεται λοιπόν και γίνεται έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε μία συσκευή διπλωμένη, η οποία φαίνεται κατά αυτόν τον τρόπο και από τις δύο τις πλευρές και είναι αυτό το πράγμα. Διπλωμένη λοιπόν η συσκευή στο χέρι μας είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Με το που διπλώσουμε την οθόνη, το πίσω το κομμάτι δεν δουλεύει. Δουλεύει μόνο το μπροστά. Σαν κάμερα για να μπορούμε να έχουμε να χρησιμοποιούμε και για selfie και για τέτοια, χρησιμοποιούμε μόνο τις πίσω. Απλά η Huawei έχει κάνει το εξής. Όταν έρχεται η ώρα να τραβήξουμε κάποια φωτογραφία, η οποία περιλαμβάνει εμάς, δηλαδή να τραβήξουμε κάποια selfie, ουσιαστικά γυρνάμε εδώ πέρα και μας ενεργοποιεί την πίσω την οθόνη για να μπορούμε και να βλέπουμε. Άρα έχουμε μια καλύτερη εικόνα ως προς τις selfie, γιατί τραβάει κατευθείαν από την κύρια κάμερα και βλέπουμε σαφώς και τι τραβάμε όπως είναι και το αναμενόμενο. Εδώ πέρα στο πλάι
Έχει δύο κουμπιά, αυτά δεν τα είχα δει πριν. Είναι το κουμπί που ανοίγουμε τη συσκευή, όπως επίσης έχει εδώ ενσωματωμένο και το δαχτυλικό αποτύπωμα των αναγνώστη. Και από εδώ είναι που αυξομειώνουμε την ένταση του ήχου. Δείτε τα και από εδώ πέρα για να τα δούμε από πιο κοντά. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το κουμπάκι είναι που το κρατάμε πατημένο για να ανοίξει η συσκευή. Και εδώ είναι η αυξομοίωση της έντασης του ήχου. Η συσκευή λοιπόν, σαν συσκευή, είναι αυτή. Και δείτε και εδώ πέρα που σας έλεγα, πατώντας το κουμπί, πετάει την οθόνη. Και η οθόνη, αν το αφήσουμε, ανοίγει μέχρι ένα σημείο μόνη της. Αλλά αν συνεχίσουμε να το αφήνουμε, θα ανοίξει. Οπότε λοιπόν έρχεται από μπροστά, είναι έτσι. Και ανοίγοντάς το, ανοίγει κατευθείαν έτσι. Εδώ είναι αυτό που σας είπα, ότι θα έχει ένα πολύ ελαφρύ φούσκωμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το άνοιξε-κλείσε της οθόνης, επειδή σαν τεχνολογία είναι πολύ καινούργια για όλους μας και ειδικά για κάποιον που παίρνει πρώτη φορά ένα διπλούμενο, θα είναι λίγο επίφοβο στην αρχή, θα είναι λίγο τρομακτικό, γιατί θα φοβόμαστε μην το σπάσουμε, μην το χαλάσουμε, μην το κάνουμε από εδώ, μην το κάνουμε από εκεί. Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι στην κατηγορία των λειτουργιών, να το πω έτσι, τα οποία τα συνηθίζουμε, ούτως ώστε στη συνέχεια να μην τα φοβόμαστε. Επάνω εδώ φαίνεται και η μεμβράνη. Δεν ξέρω αν θα την πιάσει η κάμερα, θα σας το δείξω τώρα, αλλά δεν ξέρω και πάλι το λέω αν θα την πιάσει η κάμερα. Εδώ αν το δείτε, αν φαίνεται και αν το πιάνει η κάμερα, φαίνεται η μεμβράνη που έχει ήδη ενσωματωμένη η οθόνη για προστασία, άρα αν γρατσινιστεί ή οτιδήποτε, ουσιαστικά όλη αυτή είναι η ταλαιπωρία, να το πω έτσι, πάει στη μεμβράνη, την οποία μπορούμε και να αντικαταστήσουμε. Εγώ, για να είμαι σίγουρος, γιατί είμαι και λίγο ατσούμπαλος, θα ανοίξω κατευθείαν και το πλαστικό για να το περάσω επάνω, γιατί δεν θα αργήσω να κάνω την άσχημη κίνηση ή κάτι ή οτιδήποτε. Εδώ πέρα επίσης γενικότερα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει και οδηγίες για το πώς θα το περάσουμε. Το να τοποθετήσουμε λοιπόν και το προστατευτικό είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αν το δείτε το προστατευτικό επάνω εδώ πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο το πιάνει και αυτά η κάμερα, σε όλες τις πλευρές έχει κάποιες κόκκινες ταινίες που είναι κολλητικές, να το πω έτσι. Αυτές απλά τις αφαιρούμε αρχικά. Α, από ό,τι κατάλαβα, είναι κολλητική ταινία, γιατί από κάτω έχει τύπου μεμβράνη αυτοκόλλητη, και αυτό, όπως μπορώ να αντιληφθώ, γιατί δεν είναι το ότι το εξηγεί κάπου ή οτιδήποτε, την έχει για να μπορεί να κολλήσει επάνω στο κινητό, ούτως ώστε να είναι καλά τοποθετημένο και καλά κρατημένο, αν τώρα μπορώ να το πω έτσι, δεν είναι σωστή η φράση που χρησιμοποιώ. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, το βάζουμε έτσι, αυτό εδώ πέρα, από κάτω είναι το USB-C, ωραία, το τοποθετούμε, έρχεται λοιπόν αυτό εδώ, κολλάει, ας πούμε ότι κολλάει, εδώ, έτσι. Και τώρα, εγώ παράλληλα βέβαια, το κινητό, επειδή το έχω πιάσει και το έχω γεμίσει δαχτυλιές, γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι μόνο οθόνη, γεμίζει δαχτυλιές στο άψις βίσε. Κάθομαι παράλληλα και το καθαρίζω πριν τα κολλήσω, γιατί είμαι αυτός που είμαι και έχω τα θέματα που έχω με τη βρωμιά και με τα τέτοια και με το ένα και με το άλλο. Οπότε λοιπόν, παίρνουμε, έχω βγάλει και τα υπόλοιπα. Η συσκευή λοιπόν μαζί με τη θήκη, με το πλαστικό, το γύρω-γύρω, το προστατευτικό, είναι έτσι. Δεν είναι το ότι μας δημιουργεί κάποιο θέμα ή κάτι τρομερό. Όπως τη βλέπετε από το πλάι, έχει ένα μικρό εξόγκωμα, να το πω έτσι, και καλά, αν ακουμπήσουμε το κινητό σε τραπέζι, σε επιφάνεια γενικότερα, να μην ακουμπάει κατευθείαν η οθόνη. Αυτό δηλαδή χρησιμεύει πάρα πολύ για την προστασία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα γενικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Είπαμε ότι το συγκεκριμένο, όταν το έχουμε ανοιχτό, είναι στις 8 ίντσες το μέγεθος. Το συνολικό του, δηλαδή αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι 8 ίντσες. Όταν το έχουμε διπλωμένο, η κύρια η οθόνη του είναι στις 6,6 ίντσες και η δευτερεύουσα οθόνη του είναι στις 6,38. Τώρα, όσον αφορά την ανάλυση. Η ανάλυση και πάλι θα έχει διαφορετικές τιμές αναλόγως του αν το έχουμε συνολικά ανοιχτό ή αν το έχουμε διπλωμένο. Όταν το έχουμε συνολικά ανοιχτό, η ανάλυση είναι 2480 επί 2200. Όταν το έχουμε διπλωμένο,
έχουμε δύο διαφορετικές αναλύσεις. Στην κύρια την οθόνη είναι 2480x1148. Και στη δευτερεύουσα την οθόνη η ανάλυση της είναι 2480x892. Αυτά διαφοροποιούνται για τους προφανείς λόγους. Για το ότι είναι άλλες οθόνες. Αν εγώ τώρα πάρω και σας το διπλώσω με το πλαστικό, για να το δούμε και με αυτό πώς ακριβώς φαίνεται. Έρχεται λοιπόν αυτό, διπλώνει και είναι έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το κινητό με το πλαστικό και πώς φαίνεται το πλαστικό, όπως μπορείτε και να το δείτε κόντρα εδώ πέρα με τα φώτα, όταν η οθόνη είναι διπλωμένη. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Έχει εκτεθειμένα τα πάντα, έχει εκτεθειμένο εδώ από πάνω τα μικρόφωνα, έχει αντίστοιχα εκτεθειμένη και την υποδοχή για τις κάρτες, τη SIM, για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε χωρίς να χρειάζεται να το βγάζουμε, γιατί όπως είδαμε αυτό εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει επάνω στο κινητό, να το πω έτσι, γιατί δεν μπορεί να πιάσει προφανώς απόλυτα όπως πιάνει στα υπόλοιπα τα κινητά. Και τώρα το μόνο που έχει μείνει είναι να το ανοίξουμε. Εγώ θέλω λίγο να δοκιμάσω το εξής. Αυτό εδώ πέρα μπορείς να το κρατάς στο χέρι και είναι έτσι και σε πιάνει να θέλεις να ανοίξεις την οθόνη. Άρα λοιπόν, εφόσον θες να ανοίξεις την οθόνη, το πιάνεις έτσι, πατάς αυτό, ανοίγει και το τραβάς. Σαν αίσθηση ως προς την ευκολία του να ανοίξουμε την οθόνη και να την ξεδιπλώσουμε είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν μου έβγαλε κάποια δυσκολία, σίγουρα όμως χρειάζεται κάποια διαδικασία εκμάθησης, να το πω έτσι. Ο επεξεργαστής που έχει μέσα το συγκεκριμένο το κινητό είναι της Huawei, ο Kirin 990, ο οποίος είναι 5G, βέβαια να τονίσω λίγο εδώ πέρα το εξής. Αυτό σαν κινητό μπορεί η Huawei να λέει ότι είναι 5G, δεν ξέρω κατά πόσο υποστηρίζεται ακόμα από τα ελληνικά δίκτυα η συνδεσιμότητα του 5G, γιατί γενικότερα λίγο όλοι το προωθούν σε φάση του τύπου το 5G, ότι λειτουργεί μόνο με τις συσκευές που εμείς έχουμε εγκρίνει, που εμείς έχουμε επιλέξει να λειτουργούν και τέτοια. Και το λέω γιατί, ας πούμε, η Huawei δίνει ότι είναι 5G, η Cosmote στη σελίδα της λέει ότι είναι 4G+. Άρα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, έως πολύ μεγάλη, η συγκεκριμένη συσκευή να λειτουργεί μόνο μέσω του 4G προς το παρόν. Ό,τι δηλαδή έγινε και με το 4G με τις πρώτες συσκευές όταν άνοιξε το δίκτυο. Δεν το υποστηρίζανε όλες, μέχρι που μετά το λειτουργούσαν σε όλες τις συσκευές και τελείωσε το θέμα. Κάπως έτσι θα πάει και με αυτό. Αλλά ο επεξεργαστής είναι ο Kirin 990 και είναι 5G. Λειτουργεί με το EMUI, το EMUI το 11, το οποίο είναι βασισμένο στο Android το 10. Αυτό, αυτή τη στιγμή, επειδή είναι η πρώτη φορά που εγώ θα την ανοίξω τη συσκευή, θα μου τραβήξει και το EMUI το 11, γιατί έχει πάρει την αναβάθμιση και νομίζω ότι σαν συσκευή, αν δεν έχει διατεθεί ακόμα, θα διατεθεί σίγουρα βασικά, να πάρει το Harmony OS το 2, το λειτουργικό δηλαδή της Huawei. Αυτό θα το δω τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν θέλω να κάνω ακόμα την αναβάθμιση στο Harmony. Σίγουρα θα το δοκιμάσω, γιατί είμαι λίγο σε εισαγωγικά ενθουσιασμένος με το πώς φαίνεται το λειτουργικό, ότι θα αποδίδει και θα κάνει ενέργειες και όλα αυτά. Θα το δω όμως σε δεύτερο χρόνο. Δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο. Με ενδιαφέρει απλά να λειτουργήσω το κινητό, γιατί ήθελα να πάρω ένα αναδιπλούμενο. 8 GB RAM και ενσωματωμένη μνήμη 512 GB. Είναι δηλαδή υπεραρκετή για να μπορούμε να τραβάμε βίντεο, να αποθηκεύουμε αρχεία, μεγάλα, μικρά ή οτιδήποτε. Είναι υπερβολικά αρκετή σαν μνήμη για ένα κινητό, σε σύγκριση με άλλες συσκευές, οι οποίες είναι ακόμη στα 128, αλλά μπορεί να δίνουν τη δυνατότητα του να βάλεις μια κάρτα μνήμη ή, λέγει με iPhone, μπορεί να μην δίνει καμία δυνατότητα, οπότε θα πρέπει να αγοράσεις καθαρά χώρο στο iCloud. Αυτό δίνει 512. Όσον αφορά τις κάμερές του, είπαμε ότι αυτές εδώ οι κάμερες είναι Leica. Η κύρια κάμερα είναι στα 40 MP, η οποία είναι ευρυγόνια, με διάφραγμα 1,8. Έχει επίσης μία δεύτερη κάμερα, η οποία είναι υπερευρυγόνια, η οποία είναι σε μέγεθος... Πόσες φορές έχω πει το οποία είναι? Στα 16 MP, αυτό είπαμε ότι είναι στα Ultra Wide Angle. Το διάφραγμά του είναι στα 2,2. Όπως επίσης έχουμε ένα τηλεφακό που είναι στα 8 MP με διάφραγμα στο 2,4 και υποστηρίζουν και οπτική σταθεροποίηση εικόνας, το Optical Image Stabilization. Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 4,5 mAh, επί της ουσίας όμως είναι δύο μπαταρίες οι οποίες είναι από 2,250, γιατί έχει μία μπαταρία εδώ και μία μπαταρία εδώ. Συνολικά αυτό πάει στα 4,500 mAh. Είπαμε ότι φορτίζει μέγιστο στα 55W, παρότι ο φορτιστής βγάζει 65W, αυτό δηλαδή
δεν το εκμεταλλεύεται πλήρως. Από εκεί και πέρα έχουμε προφανώς Wi-Fi το οποίο είναι 2,4 και 5 γίγα, έχει Bluetooth 5, υποστηρίζει SLDAC, BLE, SBC και AAC. Το καλώδιο είναι Type-C USB σε 3,1, που αντίστοιχα χρειαζόμαστε και το καλώδιο που μπορεί να το υποστηρίξει το συγκεκριμένο, το 3,1 δηλαδή. Το παρεχόμενο σαφώς το υποστηρίζει. Έχουμε επίσης γυροσκόπιο, πηξίδα, αισθητήρα εγκύτητας, ανιχνευτή βαρύτητας, αισθητήρα χάλι, δεν ξέρω τώρα, hall, τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι κάνει για να σας πω την αλήθεια. Έχει υπέρυθρο αισθητήρα, έχει αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος, βαρόμετρο και θερμοκρασίας χρώματος. Κάποια χρησιμεύουν για να μπορούν να τα λειτουργούμε μαζί με την κάμερα. Επίσης, έχει GPS και υποστηρίζει L1, L5 που είναι διπλή ζώνη, που η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο καλύτερη απόδοση ως προς το συγχρονισμό με το δορυφόρο και για να μην χάνει τόσο εύκολα το σήμα, υποστηρίζει AGPS, που αυτό είναι το GPS το υποβοηθούμενο από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, υποστηρίζει GLONASS, Galileo και το Beidou. Το Beidou νομίζω ότι είναι κινέζικο, το Galileo είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το GLONASS δεν ξέρω ποιανού είναι. Αν πάμε να το ανοίξουμε, πατάμε εδώ πέρα το κουμπάκι το πλαϊνό και θα πρέπει θεωρητικά η συσκευή να ανοίξει. Δεν ξέρω αν θέλει φόρτιση πρώτα. Εγώ λοιπόν τώρα θα κάνω το εξής. Επειδή το κινητό δεν ανοίγει πατώντας το κουμπί, θα βγάλω το φορτιστή, θα το χρησιμοποιήσω με το καλωδιάκι το οποίο πήρα, που έχει πάνω, αν θυμάστε, την οθονούλα που μας δείχνει το πόσα βατ χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν θα βγάλω το φορτιστή από τη συσκευασία του και θα το συνδέσω στο πολύπυρζο που έχω τραβήξει εδώ πέρα για να το δω. Έκλεισα τα δάχτυλά μου. Άου! Για να το δοκιμάσω. Αυτό είπαμε ότι είναι USB-C σε USB-C. Το καλώδιο είναι επίσης C με C. Άρα λοιπόν το παίρνω, το τοποθετώ. Το καλώδιο δείχνει 1 βατ επάνω και δείχνει επίσης ότι αρχίζει και ανεβάζει σιγά σιγά την ένταση της φόρτισης. Τώρα θα δούμε αν θα ανοίξει. Λοιπόν, εδώ μας δείχνει ότι έχει αρχίσει και τραβάει. Να έχει τελειώσει τόσο πολύ η μπαταρία επειδή το κινητό ήταν κλειστό για τόσο μεγάλο διάστημα και αποφορτίστηκε εντελώς. Εγώ έχω όμως μια μικρή περιέργεια όσο αυτό το αφήνω. Θέλω να το έχω εδώ. Να βγάλω λίγο την μυτούλα από εδώ για να δοκιμάσω να ανοίξω λίγο την υποδοχή για τις κάρτες, να δούμε λίγο πώς είναι μέσα όσο περιμένουμε και για τα υπόλοιπα, γιατί αυτό ήθελα να το κάνω. Ανοίγει πάρα πολύ εύκολα, το πλαστικό το γύρω-γύρω δεν το δυσκολεύει ούτε το ενοχλεί. Άρα λοιπόν αυτό εδώ, όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σας το φέρω πιο κοντά γιατί το φορτίζω, είναι έτσι. Και είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, αν μπορούμε να το πιάσουμε και να το δείξει η κάμερα, είναι αυτό εδώ πέρα. Παίρνει δύο κάρτες μνήμης, δύο κάρτες SIM. SIM 1. Επίσης μπορούμε στη θήκη, στην υποδοχή της SIM 2 να βάλουμε κάρτα μνήμης. Κάρτα μνήμης παίρνει την καινούργια που έχει βγάλει η Huawei, την MN, κάπως έτσι που λέγεται. Οπότε για κάρτα μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκείνη. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι και χρήσιμο να βάλουμε μια κάρτα μνήμης σε μια συσκευή η οποία ήδη έχει μέσα μισό γίγα χωρητικότητα. Δείτε λίγο. Εδώ πέρα τώρα έχει ξεκινήσει και ανάβει. Ναι, τελικά χρειαζόταν φόρτιση αρχικά. Ας κλείσω εγώ και την υποδοχή για την κάρτα μνήμης. Αυτό εδώ πέρα, από ό,τι κατάλαβα, είναι σαν σιρταράκι με το που το κλείνουμε. Κάνει και ένα μικρό θόρυβο. Και ανοίγει. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Γράφει πάνω το Huawei. Δείχνει το EMUI. Το πιάνει σε όλη την οθόνη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η κάμερα το πιάνει σωστά ή σας το δείχνει με γραμμούλες.
κάτι ώρες μετά και αφού έχω φορτίσει το κινητό πλήρως, το έχω βγάλει από την πρίζα και από το ρεύμα, το έχω σετάρει, το έχω ρυθμίσει, έχω βάλει κωδικούς, έχω βάλει λογαριασμούς, έχω εγκαταστήσει τα πάντα, να πω λίγο τα εξής. Σαν πρώτες σκέψεις ουσιαστικά θα τα πω. Το κινητό σαν κινητό, με το που άνοιξε και ξεκίνησα να το ρυθμίζω και να βάζω κωδικούς, λογαριασμούς και τα πάντα, οφείλω να ομολογήσω ότι όχι απλά με εντυπωσίασε, δηλαδή πέρασε και μια γρήγορη σκέψη από το μυαλό μου για το πώς μπορούσαμε εν τέλει και ζούσαμε πριν από τα αναδιπλούμενα κινητά χωρίς αυτά. Αυτό όμως είναι μια πολύ γρήγορη σκέψη και είναι απλά και μια υπερβολή την οποία έχω εγώ πάντα στο μυαλό μου και στην έκφρασή μου. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα. Το κινητό των πραγμάτων, λόγω των θεμάτων που έχει η Huawei, δεν έχει Google Play Services. Αυτό μου έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής πρόβλημα, αν μπορώ να το πω, πρόβλημα στο ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή της Τράπεζας Πειραιός, γιατί απλά λέει ότι δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς τα Google Play Services. Και επίσης δεν μπορώ να εγκαταστήσω το eFood. Όλες οι υπόλοιπες εφαρμογές, Εθνική, Eurobank, ακόμα και το Google Maps, παίζουν κανονικότατα. Απλά στο Google Maps ή ας πούμε στην εφαρμογή της μετάφρασης της Huawei, που παίζει και αυτήν επίσης κανονικά, μπορείς να κάνεις χρήση, δεν μπορείς να συνδεθείς με το λογαριασμό σου. Δηλαδή, ό,τι κάνεις, το κάνεις καθαρά και μόνο σαν εφαρμογή, δεν το κάνεις αποθηκεύοντάς το στον λογαριασμό. Δεν μπορείς να βρεις αγαπημένα, δεν μπορείς να βρεις τίποτα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, αν σκεφτεί κανείς ότι παρά το ότι το κινητό δεν έχει επάνω Google Services, μπορείς να έχεις το Google Maps, που αν μη τι άλλο, όσον αφορά την καθημερινότητά μας, είναι μια πάρα πολύ σημαντική εφαρμογή, γιατί έχει πάρα πολλές εφαρμογές οι οποίες είναι χρήσιμες και μας δίνουν πληροφορίες που δεν είναι τόσο εύκολα διαθέσιμες κάπου αλλού. Στο YouTube, okay, εντάξει, δεν έκατσα να ασχοληθώ και ιδιαίτερα, δεν με απασχόλησε και τόσο πολύ για να σας πω την αλήθεια, και ο browser μια χαρά είναι. Αυτό που δεν ξέρω, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει, είναι το Netflix, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εγκατασταθεί ή όχι. Η αίσθηση του κινητού στο χέρι ή οτιδήποτε είναι εκπληκτική, είναι απίθανη. Το κινητό σαν κινητό δουλεύει άψογα και επίσης αν το δείτε εδώ πέρα, αυτό ανοίγει έτσι και από εδώ όπως είναι διπλωμένο μετά είναι κλειστό όπως το είχαμε πει και την άλλη φορά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η καμερά του, okay, είναι παραπλήσια του Huawei P30 Pro. Άρα όσοι είχατε αυτό το κινητό ή όσοι έχετε δει reviews ή οτιδήποτε, ξέρετε ότι δουλεύει ήδη πάρα πολύ καλά. Γενικότερα, οφείλω να ομολογήσω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Εάν μπορούσα να έχω αυτές τις δύο εφαρμογές, θα ήμουν επίσης πάρα πολύ ικανοποιημένος. Δεν θεωρώ ωστόσο ότι είναι κάποιο πρόβλημα. Και το Beat. Και το Beat δεν μπορώ να εγκαταστήσω. Αυτό που είναι για τα ταξί. Δεν θεωρώ ωστόσο ότι είναι κάποιο τόσο μεγάλο πρόβλημα ή οτιδήποτε. Είναι κάποια τα οποία μπορείς να τα προσπεράσεις. Ούτως ή άλλως, άμα την πάρεις στο Beat, υπάρχει το Taxiplon, νομίζω, στο App Gallery. Οπότε δεν έγινε και κάτι. Θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα το επόμενο διάστημα. Επίσης το 5G τελικά δεν παίζει, γιατί όντως το δίκτυο το αναγνωρίζει σαν συσκευή η οποία είναι μη υποστηριζόμενη και γι' αυτό το λόγο δεν το αφήνει να συνδεθεί με το δίκτυο. Αλλά δεν πειράζει και γι' αυτό δεν θα πάθουμε τίποτα. Έχουμε το 4G, να είναι καλά. Αυτά από το unboxing. Αυτές είναι κάποιες πρώτες σκέψεις. Το κινητό θα το χρησιμοποιήσω και λογικά κάποια στιγμή σε δεύτερο χρόνο θα σας κάνω και ένα review. Αποφάσισα λοιπόν να σας κάνω και αυτό εδώ πέρα απλά για να δούμε πώς τραβάει η κάμερα, πώς γράφει ο ήχος και όλα αυτά τα κομμάτια. Αυτό λοιπόν το τραβάω αυτή τη στιγμή από την κάμερα του κινητού, όπως έχουμε πει είναι η κύρια κάμερα του κινητού, γιατί ούτως ή άλλως και για selfie και για τα πάντα χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη, και ο ήχος που ακούτε είναι ο ήχος που καταγράφει το κινητό από τα μικρόφωνα τα δικά του. Ό,τι θέλετε λοιπόν μου το ρωτάτε, μου το γράφετε στα σχόλια, είμαι ο Γκρίγκης της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε και να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.